Είναι Μιχαηλίδου, έλα την να δούμε θέματα δυσάρεστα από την ελληνική περιφέρεια. Πάμε σε ένα τραγικό πραγματικά από την Πάτρα. Δύο νέα παιδιά, νεότατα παιδιά, με όλη τη ζωή μπροστά τους, χάθηκαν. Ακριβώς, είχαμε ένα δυστύχημα στην Πάτρα χθες το βράδυ. Δύο νέα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο ακριβώς απέναντι. Να πούμε ότι σπεύσαν στο σημείο οχήματα της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους παρέλαβαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Φυσικά για την τραγωδία διενεργεί ολόκληρη προανάκριση η τροχέα πατρών, αλλά και έχει ένα ολόκληρο πέπλο θλίψης έχει σκεπάσει την Πάτρα. Ναι, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είχαμε κινητοποίηση. Πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Εδώ βλέπετε και το πανό το οποίο ανήρτησαν ακριβώς έξω από το κτίριο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη. Κάνανε μία συγκέντρωση με αφορμή τον έναν χρόνο που θα συμπληρωθεί την επόμενη εβδομάδα από το δυστύχημα των Ντεμπών και φυσικά καλούν όλο τον κόσμο την επόμενη Τετάρτη στο άγαλμα του Βενιζέλου. Επιστρέφουμε στην Πάτρα. Επιστρέφουμε στην Πάτρα. Λοιπόν, εκεί είχαμε μια πορεία στο κέντρο της Πάτρας που πραγματοποίησαν αντιεξουσιαστές. Αυτή τη φορά διαμαρτυρόμενοι για την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα. Περίπου 100 αντιεξουσιαστές έκαναν πορεία, έγραψαν συνθήματα στο Δημαρχείο, έσπασαν ATM στην οδό Ζαΐμη. Επιστροφή στην Αρχαϊκή Πρωτεύουσα. Πάμε στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είχαμε εκεί το φοιτητικό συλλαλητήριο, λοιπόν, ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να πούμε εκεί ότι μετά το τέλος της πορείας, εδώ πέρα βλέπετε ότι μία ομάδα 30 ατόμων βρέθηκαν έξω από την είσοδο του Πανεπιστημίου, έβαλαν φωτιές σε κάδο, άρχισαν να πετούν πέτρες απέναντι στις δυνάμεις της αστυνομίας και απάντησε φυσικά η δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας με κρότου λάμψης και περιορισμένη χρήση χημικών. Κλασικός πετροπόλεμος. Και να κλείσουμε με το Ηράκλειο που είχαμε μια περίεργη ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία απόπειρα ληστείας και απόπειρα γιατί. Βλέπετε εδώ πέρα τον δράστη, ο οποίος μπαίνει με ένα κράνος και μία μαντσέτα στο χέρι του. Όπως βλέπετε εδώ, φαίνεται η γυναίκα να οπισθοχωρεί. Επιστρέφει όμως με έναν πλάστη. Του ρίχνει κάτω τη μαντσέτα και μάλιστα τον κάνει πραγματικά να τρομάξει και να φύγει. Ενεργοποιεί και τον συναγερμό η γυναίκα. Μπράβο και έτσι κατάφερε. Ναι. Μπράβο γελάμε τώρα. Γιατί είναι καλά η γυναίκα. Καλά έκανε, αλλά. Μάλιστα, ο γιος της έχει πει ότι έχουν προσπαθήσει άλλη μια φορά να την ληστέψουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ναι, το θέμα είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν θα έπρεπε να εμπλακεί. Τι να ευχαριστούμε. Είναι επικίνδυνο. Πώς είναι σε κάτι αμερικανικές ταινίες που μπαίνει μέσα ο ληστής και βγαίνει ένας παπούτσιο και εγώ και ο Μπαμ! Του κάνει μια. Λοιπόν. Εμένα μου θύμισε τη μάνα μου με τις παντόφλες. Ναι.